again. Μια ιστορία αγάπης κάνει τον τελευταίο χρόνο το γύρο του κόσμου. Μια ιστορία αγάπης και πάθους για ζωή, για δημιουργία, για ανταγωνιστική έμπνευση και πρωτοτυπία. Η ιστορία του Γιάννη και της Σταυρούλας από την Βορειοέβεια, της νεαρής νηπιαγωγού και του λογιστή που να αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Μεγάλη Βρετανία για μια αξιοπρεπή ζωή, κοντρά στην τρέχουσα άγρια λιτότητα και τις αχανείς λίστες ανεργίας, συνέλαβαν και υλοποίησαν μια πρωτότυπη ιδέα αυτή του οργανικού μελιού με φύλλα χρυσού που τους κατέστησε σε δύο μόνο χρόνια απόλυτους πρωταγωνιστές στην εξαγωγική δραστηριότητα παραδοσιακών και γκουρμέ προϊόντων. Το εξαιρετικό θα έλεγα. Είσαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είμαι, γιατί έχουμε ρίξει μεγάλο αγώνα μαζί τη Στέλη και το προϊόν μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Αυτή λοιπόν είναι η περιβόητη βασίλισσά σας. Αυτό είναι το θυμαρίσκο μέλι με φύλλα βρόσιμου χρυσού 24 καρατίων, το οποίο ήταν μια πρωτότυπη ιδέα, κατοχυρωμένη. Συνδυάσαμε τα θετικά και ευεργετικά πλεονεκτήματα που μας δίνει το θυμαρίσιο μέλι με τις ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και το όλο design που μπορεί να μας δώσει ο βρόσιμος χρυσός. Οι ευεργετικές ιδιότητες του μελιού ή του χρυσού? Και των δύο. Είναι ένα συνδυασμός του θυμαρίσιου μελιού με τις ευεργετικές ιδιότητες των φύλλων βρόσιμου του χρυσού. Είναι ο χρυσός συλλέκτης μικροβίων και δηλητηρίων, έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες και με όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι ήσασταν έτοιμοι να πάτε στο Λονδίνο. Η Βασίλισσα ματέωσε τα σχέδιά σας. Ήμασταν σε ένα γάμο και ήπιαμε σαμπάνια με φύλλα χρυσού και είπαμε τι ωραία ιδέα, φαινόταν πάρα πολύ όμορφα και αποφασίσαμε να το δημιουργήσουμε κι εμείς αυτό. Ψάξαμε, είδαμε ότι παγκοσμίως δεν υπάρχει πουθενά αλλού, επομένως αυτό μας ήταν επιπλέον ένα κίνητρο για μας να το ψάξουμε περισσότερο και να το υλοποιήσουμε το όνειρό μας και ελπίζουμε ότι αρέσει τον κόσμο. Δεν είναι μια αναζήτηση εύκολη. Γνωρίζουμε ότι το να το επιχειρήν για τους νέους δεν έχει ορθά ανοιχτές τις πόρτες. Ήταν δύσκολο και ακόμα είναι δύσκολο και συναντάμε πολλές δυσκολίες, τόσο γραφειοκρατικές, όσο και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και πρέπει να τα ψάξουμε στο ίντερνετ και γενικά θέλει πάρα πολύ τρέξιμο, όπως επίσης και τα ωράρια για να ασχοληθείς με τη μάνα γη πρέπει να αλλάξουν, γιατί καλός ή κακός είμαστε παιδιά του 2000 και 2014 μάλλον και όπως και οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει στη καλή ζωή, αυτό που λέμε καλή ζωή. Είπετε μας, τελικά, ποιος σας μίλησε στη ζωή της μελισσοκομείας αλλά και στην τέχνη? Υπήρχε ένα background από τη Στέβη, ο παππούς ο Χαράλαμπος ήταν μελισσοκόμος, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα δημιούργημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο για εμάς. Η καθημερινή επαφή μας φέρνει και καινούργια μαθήματα και βλέπουμε και καινούργια πράγματα κάθε μέρα, μέρα με την ημέρα. Όταν ήρθε αυτή η ιδέα, πόσο σίγουροι ήσασταν ότι πραγματικά θα έχει και πέραση? Γιατί για να ξεκινήσετε να μάθετε ένα αντικείμενο από την αρχή, πρέπει να έχετε μια εσωτερική σιγουριά που πραγματικά είναι αξιοθαύμα. Αν υπάρχει θέληση και σίγουρος να μην είσαι, το προσπαθείς. Και δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό, ώστε να αποκτήσεις τη σιγουριά αυτή και να αρέσει το προϊόν σου. Θέληση υπήρχε, χρήματα υπήρχαν? Ευτυχώς που έχουμε τους γονείς μας, οι οικογένειές μας και μας βοηθάνε. Από εκεί και πέρα από το κράτος δεν έχουμε πάρει κάποια επιδότηση σαν νέοι αγρότες και τέτοια. Ό,τι διώξατε δεν ήταν εύκολο? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν προγράμματα ανοιχτά. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε τις οικογένειες και μας στηρίζουν. Και η ιδέα των εξαγωγών ήταν από την αρχή της σύλληψης της ιδέας ανάμεξης μελιού χρυσού? Ήταν κάτι το οποίο πρωταρχικά αυτό μας ενδιέφερε. Δεν μας ενδιέφερε καθαρά η ελληνική αγορά. Θέλαμε να βγάλουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα είναι διαβατήρια για την Ελλάδα και θα είναι προϊόντα τα οποία θα διαφημίζουν τη χώρα. Και έτσι δημιουργήσαμε 11 διαφορετικά προϊόντα, αρχής γενομένης με το μέλι με φύλλα βρόσιμου χρυσού, 11 διαφορετικά τα οποία στολίζουν τα ράφια των delicatessen στο εξωτερικό επάξια. Βλέπω ότι είσαι πολύ περήφανος για το προϊόν σου, πες μου όλη την γκάμα. Είμαι περήφανος γιατί είναι
είναι πολύ όμορφοι οι συνδυασμοί. Έχουμε από τα απλά θυμαρίσιο, ελάτης, δάσους και πηγαίνουμε στα πιο σύνθετα μέλι με κερίθρα και μέλι με βασιλικό πορτό και γύρι, και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο μέλι δάσους με κανέλα, με άνθη λεβάντας, με γκότζι μπέρι, με κόκκινη καρτερή πιπεριά, με ολόκληρα δάκρυα μαστίχα σιού, και είναι απαρχίδα μας μέλι θυμαρίσιο με φύλλα βρόσιμου χρυσού. Χτυπήσατε με πολύ ένταση αυτές τις πόρτες στο εξωτερικό. Υπήρχε διαρκής επιμονή, δειγματισμός. Επί 24ωρη βάση ασχοληθήκαμε με το προϊόν και ασχολούμαστε, και γι' αυτό ίσως μας φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε περιστασιακά ένα 8ωρο. Μας απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο το πώς τα προϊόντα θα βρεθούν σε όλο και περισσότερα ράφια του εξωτερικού. Πού μπορεί να τα βρει κάποιος, πού είναι τοποθετημένα σε διάσημα σημεία της αγοράς, της ευρωπαϊκής υποθέτω? Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε μερικά ντελικατέσεν στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλα τα αεροδρόμια στη χώρα, στα Helen Beauty Free, από εκεί και πέρα υπάρχει σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 3 πολιτείες. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και θέλω και εσείς να δώσετε το μήνυμά σας σε όλους τους νέους που σας ακούν και απογοητευμένοι από την εσωτερική αγορά εργασίας σκέφτονται να μεταναστεύσουν. Έχετε να δώσετε ένα μήνυμα? Οπωσδήποτε έχουν πολλές ιδέες. Να βάλουν κάτω την ιδέα τους και να την υλοποιήσουν, όσο και δύσκολη και να είναι. Και ας μην έχουν και χρήματα, θα βρεθεί τρόπος. Εγώ έχω να πω ότι χρειάζεται επιμονή και συνεργασία, γιατί η Ελλάδα μας είναι μια χώρα η οποία έχει να παράγει, έχει να δώσει. Απλά δεν έχουμε μάθει να εκμεταλλευόμαστε τα πράγματα που μας βρίσκουν τόσο παράγει, απλά. Όπως είπαμε, πρέπει να βάλουμε τις ιδέες μας κάτω και να ψάξουμε οπωσδήποτε τρόπους για να τις υλοποιήσουμε. Γιατί οι ιδέες υπάρχουν και οι τρόποι υπάρχουν για να υλοποιήσουμε πράγματα. Τα οποία είτε τα ονειρευόμαστε, είτε μας ήρθαν ξαφνικά και είναι ιδέες οι οποίες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Κάθε επιτυχία, παιδιά, και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.